και κάτι ακόμα μέσω του οποίου το παιδί σας σας μιλάει. Θα φέρω ένα συμβολισμό από τους ωκεανούς. Όταν υπάρχει acidification, καταστρέφεται όλη η υγιή ζωή γιατί μειώνεται το οξυγόνο και επικρατεί η όχι και τόσο υγιή ζωή. Πολύ χονδρικά, όταν σε μια οικογένεια υπάρχει έντονη γκρίνια, κακία, μίση, ανταγωνισμή, μειώνεται το οξυγόνο και αυτό δημιουργεί acids, οξέα, ξυνήλα με λίγα λόγια, να μη σ' αρέσει τίποτα. Και πού κατευθυνόμαστε? Σε θυσμούς και εκτόνωση άλλων ειδών. Ο μόνος τρόπος είναι να μπει οξυγόνο και οξυγόνο δεν προσφέρει ούτε το παραπάνω φαΐ, ούτε το παραπάνω σεξ, ούτε τα ωραία ρούχα. Οξυγόνο προσφέρει η κατανόηση, τα όρια, τα πολύ ξεκάθαρα όρια, η καλοσύνη σε πράγματα που εμείς είμαστε ικανότατοι και ο άλλος έχει ανάγκη να τα μάθει, όχι να τα εκμεταλλευτεί και να παραμείνει στην ίδια κατάσταση, να τα μάθει, και η διάκριση. Σε κάθε περίπτωση ξεχωριστή, δεν μπορώ, αν και πολύ θα το ήθελα, να δώσω πολύ ιδιαίτερες οδηγίες και καθοδηγίες πάνω στο θέμα της διάκρισης. Δεν υπάρχει κανόνας, είμαι πάντα στο ναι και αυτό με κάνει καλό, άρα έχω αποκτήσει το οξυγόνο που χρειάζεται για να δημιουργώ σχέσεις. Θα οδηγήσει σε αυτοκαταστροφή. Η διάκριση είναι σε ποιον θα δώσεις αυτό που σου ζητάει. Του ζητάει για να παραμείνει στην ίδια θέση τη στάσιμη παρασίτου και εκμετάλλευσης ή κάτι ζητάει από σένα που μπορείς να το δώσεις απλόχερα για να ανθίσει και αλυσιδωτά μετά να το προσφέρει και αυτός σε αυτούς που θα έχουν ανάγκη. Αυτό το τελευταίο είναι το οξυγόνο και αυτό διώχνει την ξυνήλα. Ούτε τα ψώνια, ούτε οι συγκεντρώσεις για φαγητό, ούτε οι τίτλοι, ούτε τα πτυχία.